Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί ή τι τρώμε πραγματικά? Πώς η διατροφή και τα τρόφιμα επηρεάζουν την υγεία? Η πέψη καθορίζεται από το εντερικό μικροβίωμα, ένα κύριο ρυθμιστή του μεταβολισμού. Το εντερικό μικροβίωμα μεταβολίζει τα συστατικά των τροφών, παράγοντας μια μεγάλη ποικιλία μεταβολητών, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για περαιτέρω πέψη από τα ανθρώπινα κύτταρα ή άλλους μικροοργανισμούς. Η εντερική δυσβίωση, δηλαδή η ανισορροπία ή αλλιώς έλλειψη μικροβιακής ποικιλότητας, αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που οδηγούν σε μη μεταδεδόμενες ασθένειες σχετιζόμενες με τη διατροφή. Επηρεάζει διάφορες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού μεταβολισμού, της εντερικής διαπερατότητας και της εγκεφαλικής λειτουργίας. Πώς όμως μπορούμε να ανιχνεύσουμε αυτή την ανισορροπία? Έχουμε σχεδιάσει ένα συνθετικό βιοσένσορα που αποτελείται από έναν υποδοχέα GPCR, ο οποίος ανιχνεύει την απουσία των SEFAs. Αυτά θεωρούνται από τους πιο άφθονους μεταβολίτες και χρησιμεύουν ως δείκτης για τη λειτουργική αξιολόγηση της υγείας του εντερικού μικροβιώματος. Μέσω της απελευθέρωσης ηλεκτρονίων, το βιοχημικό σήμα μετατρέπεται σε ηλεκτροχημικό και οι πληροφορίες ψηφιοποιούνται, καθιστώντας τις έτσι ευκολότερες στην ανάλυση τους από τους ειδικούς. Η ομάδα μας, η iGEM Thessaly, αντιμετωπίζει τη δυσβίωση μέσω ενός ζωντανού βιοθεραπευτικού μέσου και ενός προβιωτικού συμπληρώματος, το οποίο αποκαθιστά τις ποσότητες των SEFAs που λείπουν, επαναφέροντας έτσι την υγεία του εντερικού μικροβιώματος. Από τη στιγμή που η ανθυγιεινή διατροφή επηρεάζει τόσους πολλούς ανθρώπους, το project μας καλείται να κινηθεί προς ένα πιο βιώσιμο και υγιεινό τρόπο ζωής, για να εξασφαλίσει επιστημιστική και διατροφική ασφάλεια για όλους. Από τη βελτίωση του μικροβιώματος στην ανθρώπινη και ζωική ευημερία. Αυτή είναι η Amalfi. Για την επίτευξη του στόχου μας, χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων.